Καλημέρα σας, κυρία Μανολάκου, τι κάνετε? Καλή σας μέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ακούγα προηγουμένως τον κύριο Καράογλου να λέει ότι όλα αυτά που ακούτε για μαγαζιά, μαγαζάκια, η συνομιλία Πετσίτη, το θυμήθηκα τον Πετσίτη, Παπά, Μιονή και όλο αυτό ουσιαστικά φανερώνει τα κόμματα της αριστεράς δεν έχουν κανένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων κομμάτων. Συμφωνείτε? Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όσοι χρησιμοποιούν την αριστερά ποδοπατούν τις βασικές αρχές της. Και το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά, σοσιαλ δημοκρατία είναι. Αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα και με την παρέλαση των σκανδάλων που βγαίνουν όλα τα άπλυτα των κυβερνήσεων στη φόρα, την ίδια ώρα που ο λαός καλείται να πληρώσει τα σπασμένα μιας ακόμα κρίσης και μάλιστα βαθύτερης από αυτή της εποχής των μνημονίων. Αυτό αναμένουμε. Κυρία Μανολάκου, σε μια εποχή όπου ήμασταν μεσούντος του μνημονίου, έτσι, μιλάμε για το 2017, πώς ακούτε μια ηχογράφηση τώρα που αναφέρεται σε μαγαζιά, σε μαγαζάκια, σε δουλειές, σε δουλίτσες μεσούντων των μνημονίων? Και ενώ ο κόσμος, οι απλοί πολίτες, όλοι οι πολίτες είχαμε βρεθεί με ένα βρόχο στο λαιμό. Και εν μέρη συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι αυτά είναι σύμφυτα με αυτό το σύστημα, το οποίο είναι σάπιο, βγαίνει μπόχα και δυσοδεία. Βεβαίως αυτά τα κόμματα προσπαθεί να κάνει το ένα πολιτικό αντιπερισπασμό απέναντι στο άλλο. Γιατί? Για να συγκαλύψουν τις πραγματικές ευθύνες που έχουν για τις αιτίες της διαπλοκής. Δηλαδή, γιατί γίνονται αυτά? Και οι αιτίες υπάρχουν. Είναι στη βαθιά σύψη αυτού του συστήματος, ενός κράτους που οι κυβερνήσεις του έχουν σαν στόχο να εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα τα πρωτοεξυπηρετήσει, και την ίδια στιγμή υπονομεύονται όλες τις λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις με αφορμή και τα μνημονιακή περίοδο αλλά και το κορονοϊό και την κρίση που είναι πολύ βαθύτερη, τι χτυπάνε τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την ίδια στιγμή βεβαίως κάνουν τις συμφωνίες και τα deal. Άρα ναι. δείχνει τη σύψη και τη διαφθορά, ότι είναι σύμφυτα με αυτά τα αστικά κόμματα. Όλο αυτό το πράγμα που βγαίνει, βγαίνει και σε μια περίοδο που ακούμε και μένουμε πραγματικά, λέμε όντως μπορεί να σημαίνει εν έτη 2020 αυτό. Βλέπουμε ένα μικρό παιδί στη Ρόδο να λιποθυμάει γιατί πολύ απλά η μαμά του δεν έχει δουλειά, δεν έχει εργασία, δεν υπάρχει, και αναρωτιέται κανείς, κάποιοι κάνουν δουλειές, κάποιοι βγάζουν χρήματα με βάση και αυτά που ακούμε δηλαδή, και την ίδια ώρα υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, έτσι. Έτσι είναι, και μπορώ να σας πω και κάτι ακόμα, ότι βγαίνει κάτι που όμως είναι πολλαπλάσιο σε όλη την κοινωνία. Και την ίδια στιγμή περνάνε νόμοι που είναι φωτογραφικές διατάξεις για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους και την κερδοφορία τους. Γιατί τα σπασμένα της κρίσης τα βγάζουν πάλι από τον κόσμο και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, για να διαφυλάξουν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία των ομίλων. Κυρία Μανολάκου, το σύστημα όμως. Ναι. Κυρία Μανολάκου, να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η υπόθεση αυτή που έχει βγει το Σαββατοκύριακο, που ακούσαμε, η υπόθεση που έχει να κάνει με τον κύριο Παπά, τον κύριο Μιονή, όλο αυτό που εμπλέκει την κυβέρνηση σε όλο αυτή σε αυτό το βόρβορο, πιστεύετε ότι θα έχει μια δικαστική διερεύνηση, θα προχωρήσει δηλαδή δικαστική διερεύνησή της, ή απλά θα περάσει έτσι χωρίς βρόχης ποσή για όλους? Θέλω να σας πω ότι το κύριο αυτής της επιτροπής είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Θέλω να το θυμίσω, γιατί συνδέονται αυτά όλα μεταξύ τους.
Mm-hmm. Άρα τι είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης? Είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι φαρμακοβιομηχανίες για mm-hmm. να χρηματίζουν πολιτικούς και κυβερνήσεις για να πουλιέται ακριβά το φάρμακο σε αυτόν που το έχει ανάγκη. Αυτό είναι η ουσία του σκανδάλου και αυτό το συγκαλύπτουνε. Mm-hmm. Το συγκαλύπτουνε μέσα από συμφωνίες που κάνουν με μερικούς βιομηχανούς, αλλά υπάρχει και το επίσημο που βγαίνει μέσα από την νομοθεσία. Με συγχωρείτε, θα σας πω κάτι. Οι τιμές των φαρμάκων είναι καθορισμένες. Οι τιμές στην αμοιβή της εργασίας είναι καθορισμένες, μα ουσιαστικά έχουν στραγγαλιστεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και τώρα έχουν περάσει μια ολόκληρη νομοθεσία για την εκπεριτροπή για τα 15ήμερα, που τα 6 καταστάρικα γίνονται 300, μπορεί να ζήσει κανείς. Δεν θα έχουμε μόνο λιποθυμίες παιδιών, αλλά πείνα στην κυριολεξία. Mm-hmm. Όλες αυτές οι χιλιάδες κόσμο που δουλεύανε μέσα από τον τουρισμό, τι θα απογίνουνε? Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Κατά με αυτά που επισημαίνετε, πάμε και στο θέμα της Ραπετσόνας. Άρα βγάζουν, θέλω έτσι να καταλήξω, ότι για το ποιος θα είναι στην εξουσία δεν διστάζουν να βγάλουν και τα πιτά στη φόρα. Τώρα, εάν θα καταλήξει σε δικαστήρια ή όχι, τώρα τι να σας πω, από την πείρα που έχουμε και η Siemens, δεν ήταν πολύ μεγάλο σκάνδαλο? Mm-hmm. Δεν έβγαλε ονόματα, ποιοι τα πήρανε και πόσα. Μάλιστα. Σας ρωτάω και ας το σκεφτεί ο καθένας που μας ακούει, ποιοι πήγανε στη φυλακή. Αντίθετα, το αστικό κράτος ανέθεσε στις Siemens και άλλες δουλειές. Είναι ο διαφθορέας, έτσι. Mm. Και από τους διεφθαρμένους κανείς δεν βρέθηκε στη φυλακή. Άρα νοσεί συνολικά το σύστημα. Πάμε να δούμε και λίγο τη Ραπετσόνα, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Και στη Ραπετσόνα, δεν ξέρω, το τραγούδι παλεύουμε λέει, δεν έχουν πια ζωή. Έτσι, παλεύουμε να έχουμε ζωή. Ναι, σωστά. Και πριν από λίγες ημέρες φιλοξενήσαμε τον διευθυντή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, που έλεγε ότι τα παιδιά δεν τα βγάζουμε διάλειμμα γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δυσοσμίας, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, μια κατάσταση η οποία είναι αφόρητη και μια κατάσταση η οποία πρέπει να τελειώσει. Και εσείς καταθέσατε το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή κατέθεσε και εκείνο ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζητούμενο. Επίκαιρη ερώτηση. Μία ακόμα. Και πού είμαστε, σε ποιο στάδιο είμαστε? Εντάξει, επισημένονται όλα αυτά, τι γίνεται? Θα σας πω, από τότε που εγκαταστάθηκε η βιομηχανία επεξεργασίας αποβλήτων πετρελαιοειδών, άρχισε μία μπόχα και δυσοδεία, η οποία δεν ξέραμε τι επιφέρει στους κατοίκους. Mm-hmm. Μιλάω από το 2017, συνεχώς γινόντουσαν ερωτήσεις και πιέσεις. Mm-hmm. Και τελικά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας λέγανε ότι θα το παγώσουν για να το ερευνήσουν. Δεν το κάνανε ποτέ, αντίθετα χρηματοδοτούσαν και μάλιστα περνούσαν και νομοθετήματα για παρατάσεις και αιώνια ζωή της συγκεκριμένης βιομηχανίας, της Oil One. Όμως θέλω να σας πω, δεν έπιασε τον κόσμο στο ξαφνικό ότι ενοχοποιούν και στοχοποιούν μια mm-hmm. βιομηχανία. Mm-hmm. Απλά η ποιότητα αυτής της βρωμιάς και της δυσοδείας ήταν ίδια με αυτή που ήταν έξω από την πόρτα της βιομηχανίας. Τι ζητούσαν οι κάτοικοι και οι φορείς μέσα από τις κινητοποίησεις τους, που αυτοί ασκήσανε τη μεγαλύτερη πίεση? Ζητούσαν μετρήσεις για να βεβαιωθούν αυτό που βρωμάει τι είναι. Ναι, μένα ως ποιότητα ζωής έχει επίπτωση, αλλά μήπως έχει και στη δημόσια υγεία? Τις ερωτήσεις που κάναμε και το 17 και το 18 και το 19 στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το 20 με την επίκαιρη που έγινε αυτή τη βδομάδα, εμείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις κολυσιεργούνε και έχουν ένα πέπλο προστασίας από στις ρηπογόνες βιομηχανίες στην περιοχή των λιπασμάτων.
Ετοιμάζονται για κάποιες κινητοποιήσεις τώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ξέρω ότι η κατάσταση είναι αφόρητη και κάτι κοινά. Είναι αφόρητη και την Παρασκευή 6.30 ώρα. Πάλι οι μαζικοί φορείς έχουν οργανώσει κινητοποίηση. Μάλιστα. Για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου. Αλλά γιατί τα ονομάζουν καζάνια του θανάτου? Γιατί επιτέλους υπήρξε μια επιστημονική, ένας επιστημονικός έλεγχος μέσα από μετρήσεις και τι δείχνουνε? Ότι καρκινογόνες ενώσεις παράγονται από το σημείο και είναι πολύ περισσότερες ακριβώς από το σημείο ελέγχου που είναι πολύ κοντά σε αυτές τις βιομηχανίες. Στην πόρτα των ανθρώπων. Στην πόρτα των ανθρώπων. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Τσούζουν τα μάτια, πώς να το πω. Και φαίνεται, λες και κατά διαστήματα, εκτονώνεται από μια στρόφικα μαζεμένα αέρια τα οποία είναι καρκινογόνα. Και είναι θετικό ότι σήμερα κάνουν και ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Ζητάνε τι επιπτώσεις έχει στην υγεία και να γίνουν και μαζικοί ιατρικοί έλεγχοι. Μάλιστα. Εμείς θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Κυρία Μανολάκο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και εμείς θα παλεύουμε μέχρι να φύγουν αυτές οι υπογόνες βιομηχανίες και να δοθεί η έκταση στους κατοίκους. 640 στρέμματα ανήκουν για την ποιότητα της ζωής τους, για την αναπνοή τους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλή δύναμη, ευχαριστώ. Κυρία Μανολάκο, να είστε καλά. Καλημέρα.